Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και να κατακρίνω το σκοταδισμό που ξεσπάθωσε ο κύριος Βελόπουλος ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών στην άκρηση. Αξιοποίησε την αντιδραστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ απέναντι ακόμη και σε αυτό το περιορισμένο δικαίωμα που είχαν οι γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως αναδεικνύει και κάτι άλλο αυτή η απόφαση. Πίσω από αυτήν την απόφαση προσπαθεί να κρύψει με κροκοδίλια δάκρυα ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί τις ευθύνες τους, γιατί ποτέ δεν είχαν καθιερώσει την πρόσβαση των γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, στη δημόσια και δωρεάν άμβλωση. Μέχρι και το δημογραφικό ζήτημα έφερε ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει αυτή την απαράδεκτη άποψή του. Ενώ είναι γνωστό ότι το δημογραφικό είναι επί της ουσίας πρόβλημα που αντανακλά τις απαράδεκτες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι νέοι και οι νέες στη χώρα μας. Ασπίδα προστασίας απέναντι στην αντιδραστικοποίηση και την επιστοδρόμηση που φέρνει αυτή η απόφαση είναι η πάλι για τα σύγχρονα τα δικαιώματα των γυναικών, για το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα της γυναίκας στην δημόσια, δωρεάν και ασφαλή άμβλωση, στην προστασία της αναπαραγωγικής της ηλικίας, για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και της ανισοτιμίας της γυναίκας. Σκοταδισμός αλλά και μίσος από τον ίδιο πρόσωπο απέναντι στους μετανάστες που προσπαθούν να επιβιώσουν στη χώρα μας κατά από συνθήκες σκληρής εκμετάλλευσης και απαράδεκτων συνθήκων διαβίωσης. Λέγε με Μανολάδα, αν κάτι σας θυμίζει. Μόνο και μόνο για να θωρακιστούν τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτά τα δύο θέματα χαρακτηρίζουν και τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ελληνικής λύσης, ενώ ακόμη είναι νοπό το χώμα στα σύνορα του Μαρόκου και Ισπανίας από το αίμα των μεταναστών που τους τσάκισαν, τους χτύπησαν αλίπητα οι δυνάμεις καταστολής και των δύο χωρών. Σοκαριστικές εικόνες που προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Μιλάμε για το έγκλημα στη Μελίγια. Και αυτό το έγκλημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί τους ξεριζωμένους ως εισβολής και ως υβριδική απειλή. Κοινικός ήταν και ο κατά τ' άλλα προοδευτικός σοσιαλδημοκράτης Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος μοίρασε συγχαρητήρια στις δυνάμεις καταστολής που απέτρεψαν την εισβολή. Αλήθεια, γιατί χάνουν τα λόγια τους σήμερα οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ή πιάνε το αμύλιτο νερό? Δεν βρήκαν τίποτα να πούνε για αυτή τη στάση ενός πρωθυπουργού που τον περιφέρουνε και τον κάθε μέρα μιλάνε για αυτόν? Τον περιφέρουν ως παράδειγμα προοδευτικής διακυβέρνησης? Να τον χαίρονται τον κύριο Σάντσες και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ακριβώς αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα που τόσο οι φιλελεύθερες ή φιλελεύθερες αλλά και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζουν απαρέγκλητα την ίδια αντιδραστική της πολιτική. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα τα γεγονότα στη Μελίγια της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που υπερασπίζεστε όλοι σας μέσα τούτη εδώ την αίθουσα πλην ΚΚΕ, γιατί ο καπιταλισμός δολοφονεί και δολοφονεί μάλιστα ακόμη και ξεριζωμένους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Κανένα κόμμα δεν βρήκε να πει μια κουβέντα στη σημερινή συνεδρίαση για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μανδρίτη, η οποία ξεκινάει σήμερα, για τα σχέδιά του να θέσει σε πολεμική ετοιμότητα 300.000 άνδρες στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης, για την αναβάθμιση της πολεμικής μηχανής στην Ανατολική Ευρώπη, δαπανώντας μάλιστα το αστρονομικό ποσό του 1,05 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα κάνει για την προάσπιση της δημοκρατίας. Είναι φανερό. Σχέδια που αποτελούν θανάσιμη απειλή για τους λαούς,
για γενίκευση της σύγκρουσης που ήδη διεξάγεται στο ουκρανικό έδαφος ανάμεσα στους Αμερικανατοϊκούς και τους Ευρωπαίους από τη μια μεριά και στους Ρώσους από την άλλη. Και αυτούς ακριβώς τους σχεδιασμούς, μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς, περνάνε και τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Μέσα από τα ανατολίτικα παζάρια που κάνει η κυβέρνηση Ερντογάν με τους νατοϊκούς και ευρωνασιακούς συμμάχους σας για την αναβάθμιση της θέσης της συνολικά στην περιοχή αλλά και για να υλοποιηθούν οι αμερικανοατοικοί σχεδιασμοί για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν η μετατροπή της χώρας μας που έχει τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σε ορμητήριο αλλά και σημεοφόρο των σχεδιασμών των γερακιών, όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά αντίθετα αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, βάζει σε κίνδυνο τους λαούς της περιοχής. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι στις ράγες που χαράζει η αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα συμφέροντα, η εξυπηρέτηση των συμφέροντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα από τον όποιο μηχανοδηγό, είτε αυτός είναι ο σημερινός πρωθυπουργός είτε ο αυριανός, η θέση των λαϊκών στρωμάτων συνεχώς θα επιδεινώνεται. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αδιάψευστο κριτήριο για το λαό είναι η στάση κάθε κόμματος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Να περάσουμε στο Σκαραμαγκά, κύριε Υπουργέ. Είναι ιδιαίτερα διδακτική η ιστορική διαδρομή και πολύ αποκαλυπτική τόσο για το διαχρονικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και ανεξάρτητα από το κάθε φορά ιδιοκτησιακό καθεστώς των ναυπηγείων που ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Τα ναυπηγεία ιδρύθηκαν το 1937 στη σημερινή τους θέση. Το 1958 μεταβιβάστηκαν από το αστικό κράτος στον Ιάρχο, που ήταν τότε μια περίοδος ιδιαίτερα αναπτυξιακή και συνδέονταν άμεσα με την άνοδο της ελληνικής ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά γινόταν οι μετασκευές πλοίων, επισκευές, αλλά και κατασκευή νέων πλοίων. Όμως στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν συνολικά η ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε σε κρίση, και ταυτόχρονα είχαμε την ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας της Αποανατολής, τότε τα ναυπηγεία άρχισαν να έχουν χρέη και ελλείμματα. Με αποτέλεσμα το 1958 το αστικό κράτος επί ΠΑΣΟΚ να κρατικοποιήσει τα ναυπηγεία, στρεφόμενο επί της ουσίας την ναυπήγηση πολεμικών σκαφών και από αυτή την άποψη συνεργάστηκε με το γερμανικό όμιλο Blochum Voss. Το 1995 επιλέγεται η λύση 51-49, όπου το 50% έμεινε στην ΕΤΒΑ και το 49% μεταβιβάστηκε στους εργαζόμενους. Συμμετοχικό επιχειρηματικό σχήμα και οι εργαζόμενοι μάλιστα τότε έβαλαν 8 δισεκατομμύρια δραχμές για να συμμετάσχουν και να αγοράσουν τις συγκεκριμένες μετοχές. Και μάλιστα για να πιστεί η Κομισιόν ότι αυτό το σχήμα είναι βιώσιμο, επέβαλε με τη σύμφωνη γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης τότε, ιδιώτη μάνατζερ, με αποτέλεσμα το μάνατζερ να το αναλάβει αμερικάνικη αυτή τη φορά εταιρεία, η Brown Roth, η οποία τα εγκαταλείπει όμως τα ναυπηγεία το 1998, τρία χρόνια μετά. Το 2001 τα ναυπηγεία παραχωρούνται στο γερμανικό όμιλο HDN, ο οποίος εξαγοράστηκε από την πολυεθνική ThyssenKrupp. Το 2010 μπαίνει στο μετοχικό σχήμα και η εταιρεία Abu Dhabi Mar με το 75% των μετοχών. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα ναυπηγεία να περάσουν υπό καθεστώς ειδικής εκαθάρισης και επί της ουσίας να δούμε ότι είχαμε μια μακροχρόνια πορεία όπου τα ναυπηγεία απαξιώνονται και αυτή η απαξίωση γίνεται σε βάρος και των παραγωγικών δυνατοτήτων αλλά και σε βάρος των εργαζόμενων στα ναυπηγεία.
και μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει το ρόλο του χωροφύλακα για να επιβάλλει συνεχώς πρόστιμα στις ελληνικές κυβερνήσεις και στα ναυπηγεία. Μας ρώτησε ο κύριος Βρούτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αν είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα των ναυπηγείων. Αλήθεια, θα ρωτήσει τον εαυτό του ποιος ευθύνεται για αυτή την εικόνα? Δεν ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και τώρα ξαφνικά τσακώνεστε στη Βουλή ποιος θα είναι ο σωτήρας που θα σώσει για ακόμη μια φορά τα χρεοκοπημένα ναυπηγεία, που με τις πολιτικές σας, πολιτικές εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου, τα οδηγήσατε στη σημερινή κατάσταση και στις προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Αλλά δεν αναδείχθηκε καθόλου. Γιατί άλλωστε να αναδειχθεί? Και η μεγάλη εικόνα πριν από τον εισηγητή του ΚΚΕ. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι στην περιοχή μας εκδηλώνεται ένας φοδρότατος ανταγωνισμός. Από τη μια μεριά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, ενεργειακός ανταγωνισμός, ανταγωνισμός σε στρατιωτικό επίπεδο απέναντι οι Ηνωμένες Πολιτείες στις θέσεις που έχουν οι Ρώσοι για να αποδυναμωθούν στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ταυτόχρονα με αυτό τον ανταγωνισμό υπάρχει και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, ο εμπορικός πόλεμος όπως καταγράφεται απέναντι στα νέο δρόμο του μεταξιού οι Αμερικάνοι για να μην υλοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μπλοκάρισμα με υπόδειξη των Αμερικάνικων κυβερνήσεων και των συμφερόντων τους μια σειρά κινέζικων επενδύσεων που σχετίζονται για τη μετατροπή της χώρας μας στο βασική πύλη διαμόρφωσης του δρόμου του μεταξιού προς την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι απαιτούσανε και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τη σημερινή και τα πήρανε? Απαιτούσανε νέες στρατιωτικές υποδομές. Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕ τους έδωσε νέες βάσεις, Στεφανοβί και Αλεξανδρούπολη. Απαιτούσανε πρόσβαση στις λιμενικές υποδομές. Θέλετε να τους δώσετε και η προηγούμενη και η σημερινή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, αλλά και ενδεχομένως να επαναδιαπραγματευτείτε και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και μια σειρά άλλα. Και θέλανε και πρόσβαση στα ναυπηγεία. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε να παραχωρηθούν τα ναυπηγεία του νεόρου στη Σύρο στην Αμερικάνικη Όνεξ. Η ίδια εταιρεία σήμερα διαπραγματεύεται σε κοινοπραξία με τη Φιναντιέρη την Ιταλική για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά 12 στον Προκοπίου. Το ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τους Αμερικάνικους σχεδιασμούς τα ναυπηγεία, δεν είναι τυχαία και η πρόσφατη συνέντευξη του νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, όπου ανέδειξε ότι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά αλλά και Ελευσίνας παίζουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στα συμφέροντα τα Αμερικάνικα στην περιοχή. Και βεβαίως για να εξυπηρετούν πέρα από τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς και το μπλοκάρισμα των κινέζικων επιδιώξεων και τα συμφέροντα για επισκευή του Αμερικάνικου έκτου στόλου. Έτσι λοιπόν, η επένδυση η οποία σχεδιάζεται στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα έχει όλα. Και επισκευή πλοίων και κατασκευή γιότ και logistics, αλλά και πάνω απ' όλα και ενεργειακές υποδομές για παραγωγή και ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Και ιδιαίτερα μέσα στους σχεδιασμούς είναι και η δημιουργία σταθμού LNG, δηλαδή αποθήκευσης και αεροποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, που ο Όμιλος Προκοπίου έχει όχι μόνο πλοία που μεταφέρουν LNG, έναν ισχυρό στόλο, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και δύο, ήδη τη μία την έχει παραλάβει, δύο πλοία φόσουμ τα οποία μπορούν να αποθηκεύουν και να αεροποιούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Να λοιπόν πώς εξυπηρετείτε συνολικά τους σχεδιασμούς και δεν βάζετε κανέναν απολύτως αστερίσκο. Δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει σημασία να αναδείξουμε είναι το γεγονός ότι η επένδυση αυτή εντάσσεται στους στρατηγικούς στις στρατηγικές επενδύσεις. Δηλαδή και διευκολύνονται για το σύνολο των αδειοδοτήσεων αλλά και διασφαλίζεται
στη συγκεκριμένη επένδυση ζεστό χρήμα μέσα από τις φορολογικές απαλλαγές και τα κίνητρα, τα φορολογικά αλλά και τα επενδυτικά. Και βεβαίως η επιχείρηση θα δοθεί καθαρή από εργαζόμενους. Γιατί για τον νέο επενδυτή και για τον επενδυτή και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Λάρκο χθες, αποτελούν βάρος οι κατακτήσεις των εργαζόμενων και οι συλλογικές συμβάσεις και θέλουν εργαζόμενους φτηνούς, αναλώσιμους και χωρίς δικαιώματα. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, με τα δεδουλευμένα τα οποία έχουν επιδικαστεί οριστικά στους εργαζόμενους, τι θα γίνει, θα τα δώσετε και με ποιον τρόπο? Δεύτερον, θα πάρουν αποζημιώσεις εάν απολυθούν? Δεν περιλαμβάνεται τίποτα. Εμείς λέμε όμως το εξής, ότι όλα αυτά βεβαίως θα δουλευμένα να δοθούν, αλλά ταυτόχρονα και να διασφαλιστούν και όλες οι θέσεις εργασίας κάτω υπό το νέο καθεστώς της ιδιωτικοποίησης που προσπαθείτε να κάνετε. Άλλοτε αυτό το κάνει, γιατί βεβαίως και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνείτε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει να δοθούν καθαρές οι επιχειρήσεις από εργαζόμενους. Και από αυτή την άποψη το ερώτημα παραμένει, τι θα γίνει τα δουλευμένα? Και αλήθεια, και ένα δεύτερο ερώτημα, γιατί γράφτηκε στον τύπο πολύ πρόσφατα. Τι θα γίνει με το Γαλλο-Λιβανέζο Σάφα που είχε τα ναυπηγεία εκ μέρους της εταιρείας Αμπου Ντάμπι? Γράφτηκε ότι θα αποζημιωθεί για να τελειώσει τέλος πάντων τις δικαστικές διαμάχες με το ελληνικό κράτος. Και ότι μάλιστα μιλάει και για ένα ποσό πάνω από 200 εκατομμύρια ως αποζημίωση. Το επιβεβαιώνετε, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε μπει σε μια τέτοια διαπραγμάτευση? Γιατί αν αυτά ισχύουν, τότε χρήματα βεβαίως υπάρχουν για τα αρπακτικά, όπως ο Γαλλο-Λιβανέζος επιχειρηματίας, αλλά δεν υπάρχουν για τους εργαζόμενους και το επιβεβαιώνετε. Και δέστε και τη μεγάλη αντίφαση. Έχουμε αυτή την εικόνα στα ναυπηγεία, τη στιγμή τα ελληνικά, τη στιγμή που ελληνική ναυτιλία απογειώνεται με χτίσιμο εκατοντάδων νέων καραβιών στα ναυπηγεία της από Ανατολής. Αναδεικνύοντας τι? Ότι το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Και τέλος, για το ζήτημα του ελληνικού, κύριε Πρόεδρε. Αντί λοιπόν το ελληνικό να μετατραπεί σε ένα μητροπολιτικό πάρκο, όπως λέει και επιμένει να λέει το ΚΚΕ, το οποίο θα διασφαλίζει την ξεκούραση και την αναψυχή της νέας γενιάς των λαϊκών στρωμάτων, τι διαμορφώσατε με την ευθύνη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση, διαμορφώσατε μια περίκλειστη πόλη, αποστηρωμένη πολιτεία από τα βάσανα και τις αγωνίες της λαϊκής οικογένειας, με βίλες, ουρανοξύστες, πεντάστερα ξενοδοχεία, με μαρίνες για τους έχοντες και κατέχοντες όπου γης. Διαμορφώνεται μια ελληνική ριβιέρα που θα εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς της πλουτοκρατίας, αποκτώντας μάλιστα και στοιχεία Las Vegas. Και βέβαια η δημιουργία καζίνο στο ελληνικό, απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης που εσείς ως συνέχεια της πολιτικής την υλοποιείτε, έχει σχετίζεται συνολικότερα με την πολιτική για τα θέματα του τζόγου, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τα είχε ιδιαίτερα στην προσοχή της. Δύο καζίνα στην Αττική, με τα στέγα του καζίνου της Πάνινθας εντός του αστικού ιστού και βεβαίως πολλά χιλιάδες καζίνο μέσα στον οικιστικό ιστό, μικρά καζίνο, μέσα από τις πυκνιδομηχανές του ΟΠΑΠ που αδειοδοτήθηκαν. Και από αυτή την άποψη σχεδιάζεται μια επένδυση για καζίνο 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ταυτόχρονα ξενοδοχείο πεντάστερο, συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο και κέντρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα από αυτό τον επενδυτικό σχεδιασμό. Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπιζόμενοι αυτή την πολιτική, και ο κύριος Βρούτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μα τι θέλετε, δουλειά δίνουν τα καζίνο στους εργαζόμενους και πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Και μάλιστα στη χώρα μας που τηρούνται οι νόμοι. Τι τόλμησε να πει ο κύριος Βρούτσης? Τηρούνται οι νόμοι και ελέγχονται. Αλήθεια, αυτός ο έλεγχος κάνετε, κύριε Υπουργέ, που είσαστε και πολιτικά αρμόδιος για τα καζίνο στη χώρα μας?
Στο καζίνο του Ρίου, αλήθεια, τέτοιων ελέγχους κάνετε και εφαρμόζονται οι νόμοι? Όταν δεν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις σε βάρος της επιχείρησης, όταν ο επιχειρηματίας χρωστάει σε όποιον του λέει καλημέρα, όταν χρωστάει στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, όταν υπάρχουν αποφάσεις για καταβολή δεδουλευμένους εργαζόμενους και δεν τις εφαρμόζει, όταν ο ίδιος λειτουργεί το καζίνο με ανασφάλιση στους εργαζόμενους μη καταβάλλονται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ποιοι νόμοι από όλους εφαρμόζονται? Τι έχει εφαρμοστεί? Κανένας απολύτως. Γιατί νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη. Για την κυβέρνηση δικιά σας, αλλά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί αυτό, η κατάσταση με το καζίνο του Ρίου δεν είναι της τελευταίας περίοδου. Ήταν και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο βεβαίως δεν προστατεύονται δικαιώματα των εργαζόμενων ή εργασία με αναβαθμισμένα δικαιώματα. Αντίθετα, θέλετε εργαζόμενους, ακόμη και απλήρωτους εργαζόμενους μίας χρήσης. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος προβλέπεται για το καζίνο του Ρίου, και επιτρέψτε μου αυτό, είναι να παραχωρηθεί μαζί με τα άλλα δύο καζίνα που έχει ο Όμιλος, της Ξάνθης και της Κέρκυρας, σε Ισραηλίτικη εταιρεία. Και η διαφωνία βρίσκεται στο ποσοστό διαγραφής των χρεών, όπου οι Ισραηλίτες απαιτούν 90% διαγραφή των χρεών από τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Πάλι οι συνήθεις ύποπτοι τα υποζύγει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η λογική της τζογοποίησης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας, θεάματα δηλαδή χωρίς άρτο, και τα οποία μάλιστα θέλετε τα κόμματά σας, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να προβληθεί και ως διέξοδο για να αντιμετωπιστούν λαϊκά προβλήματα, το μόνο που κάνει να αυξάνει τα αδιέξοδα με τραγικό τρόπο για τις λαϊκές οικογένειες, να συσσωρεύει πλούτο μέσα από την απαγή των λαϊκών εισοδημάτων που γίνεται από τον τζόγο. Και αυτό επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο, δεν επιβεβαιώνει τίποτα άλλο παρά τον παρασιτικό ρόλο και χαρακτήρα του συστήματος. Η σύψη της καπιταλιστικής βαρβαρότητας έχει φτάσει σε τέτοια υψηλά επίπεδα και ταυτόχρονα αναδεικνύει και την τεράστια σπατάλη πόρων σε μη παραγωγικές δραστηριότητες που να ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Και μόνο αυτό, αν κάτι επιβεβαιώνει, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, είναι η υπεροχή του σοσιαλισμού, που ο κεντρικός σχεδιασμός και η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των μέσων παραγωγής μπορεί ακριβώς να οδηγήσει στη συμπόρευση ανάμεσα στην αύξηση των δυνατοτήτων για να ικανοποιηθούν ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, σπάζοντας αυτή τη διευρυμένη ψαλίδα που επιβάλλει ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης. Και αυτό, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, αποτελεί και την ελπιδοφόρα προοπτική για το λαό μας. Και αυτός ο δρόμος θα ανοίξει μέσα από τη σύγκρουση, τη γενίκευση της σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίους, με το αστικό κράτος που υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.